Ιερά Μονή Καρακάλ. Το μοναστήρι αυτό αφιερωμένο στη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου, βρίσκεται ανάμεσα στις μονές της Λαύρας και των Ιππείρων, πάνω σε μια πλαγιά από όπου αγναντεύει περήφανα τη θάλασσα. Με την ίδρυση και την ονομασία της μονής ασχολήθηκαν πολλοί ερευνητές και πρότειναν διάφορες γνώμες. Σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη ίδρυση της μονής αποδίδεται στον αφροκράτορα Καρακάλα 211-217, από τον οποίο και πήρε το όνομα της. Την όχι και τόσο ζωαστή αυτή η άποψη δέχεται ο Ιωάννης Κομνηνός, το προσκυνητάριόν του για το Άγιον Όρος, ενώ ο Γεράσιμος Σμυρνάκης τροποποίησε κάπως αυτή την εκδοχή και υποστηρίζει ότι το κτίσμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα είναι μόνο ο παραλιακός πύργος της Μονής. Το ίδιο αβάσιμη θα πρέπει να θεωρηθεί η παραγωγή του ονόματος από το τουρκικό Καράκουλε, που σημαίνει μαύρος πύργος, και τούτο γιατί η Μονή με το παραπάνω όνομά της υπάρχει στο Άγιο Όρος πρωτού κάνουν την εμφάνισή τους οι Τούρκοι στον χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ίσως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε την ύπαρξη κάποιου μοναχού με το όνομα Καρακάλας ή Καράκαλας, και τα δύο αυτά ονόματα ήταν πολύ γνωστά στο Βυζάντιο, που ίδρυσε εδώ ένα μικρό μοναστήρι στις αρχές του 11ου αιώνα, στο οποίο έδωσε και το όνομα του. Η Μονή Καρακάλου αναφέρεται στην πράξη του πρώτου Νικηφόρου 1018, όπου καθορίζονται τα σύνορά της με αυτά των Αμαλφινών, και έτσι φαίνεται καθαρά η ύπαρξή της από την εποχή αυτή. Τώρα το γεγονός ότι απουσιάζει από το Β' τυπικό του Αγίου Όρους 1046 ίσως οφείλεται είτε στο ότι ήσαν ακόμη μικροί και άσημοι, ή σε κάποιο άλλο λόγο άγνωστο σε εμάς σήμερα. Ο Νικόδημος Αγιορείτης μας πληροφορεί στο Ιερό Πιτάλιό του ότι διάβασε ένα χρυσόβουλο του Ρωμανού 4ου του Διογέννη 1068-1071, όπου ο Αφροκράτορας επικύρωνε μια παλαιότερη αφιέρωση στη Μονή που είχε σχέση με διάφορα κτήματα. Από αυτό σώζεται μόνο η μολύβδινη σφραγίδα του, με τις παραστάσεις του Χριστού με τον Ρωμανό και τη σύζυγό του στη μία πλευρά και των τριών γιών του Αυτοκράτορα στην άλλη. Επίσης και τον ίδιο αιώνα προέρχεται και ένα άλλο έγγραφο του πρώτου 1087, όπου ανάμεσα σε άλλους αναφέρεται και ο ηγούμενος της Μονής Καρακάλου Μιχαήλ. Στη συνέχεια της ιστορίας της και μέχρι την άλλη Κωνσταντινούπολης, η Μονή πέρασε από διάφορους δυσάρεστες καταστάσεις. Ειδικότερα, κατά το 13ο αιώνα ερημώθηκε σχεδόν εντελώς και ανακαινίστηκε σε λίγο από τους παλαιολόγους Αυτοκράτορας Ανδρονίκου Β' και Ιωάννη Ε. Για αυτήν επίσης ενδιαφέρθηκαν πραγματικά ο Πατριάρχης Αθανάσιος και ο πρώτος Ισαάκ, που με έγγραφό του μαρτυρεί την αθλία κατάσταση της Μονής ύστερα από τις καταστροφικές επιδρομές των πειρατών και των Λατίνων στρατιωτών σε όλο το 13ο αιώνα. Μετά όμως από την κρίση αυτή, όπως μαθαίνουμε πάλι από επίσημα έγγραφο, ο αριθμός των μοναχών της Μονής αυξανόταν σιγά σιγά και παράλληλα πολλαπλασιαζόταν και οι ανάγκες της, έτσι ώστε χρειάστηκε να τις παραχωρήσουν πολλά κτήματα στη Θεσσαλονίκη, στο Στριμώνα, στη Λίμνο και αλλού, καθώς και ανεξάρτητα τα κελιά του εξυπολίτου που βρισκόταν πιο πάνω από αυτή. Καταστράφηκε όμως πάλι η Μονή από τους πειρατές για να ξαναχτιστεί το 16ο αιώνα από τον ηγεμόνα της Βλαχίας Πέτρου, που κατόρθωσε και εξαγόρασε για λογαριασμό της Τουρκούς από τους Τούρκους τα μετόχια το 1570. Και στο τέλος μόνασε και ο ίδιος εδώ. Τον επόμενο αιώνα ο βασιλεύς Σιβηρίας Αρτχίλ και ο αδελφός του Γεώργιος Βαχτάν 1674, καθώς και ο μοναχός Ιωάσαφ και άλλοι αγιορείτες πατέρες το 18ο αιώνα φρόντισαν πολύ για το μοναστήρι. Έτσι έφτασε σε μεγάλη ακμή και σύμφωνα με μία μαρτυρία συντηρούσε τότε συνολικά 500 περίπου μοναχούς. Εξάλλου γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα δωρήθηκε στην Καρακάλου το μετόχι του Αγίου Νικολάου στην Ισμαηλία. Ο περίβολος Μονής διαμορφώνεται τετραπλούς και τα περισσότερα κτίρια της χρονολογούνται στα μεταβυζαντινά χρόνια. Ωστόσο σώζονται μερικά τμήματα από τις παλαιότερες οικοδομές και έτσι εκπροσωπούνται όλες σχεδόν οι εποχές. Ειδικότερα μπορούμε να διακρίνουμε τρεις οικοδομικές περίοδους. Η πρώτη τοποθετείται στα μέσα του 16ου αιώνα, όταν ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν 1535, ύστερα από τη σχετική αίτηση των ηγεμόνων της Ουγγροβλαχίας, επέτρεψε σε αυτούς την ανοικοδόμηση της Μονής, αλλά με τον όρο να μην επεκταθούν έξω από τα θεμέλια της και φυσικά να μην κτίσουν νέα τότε
ιδρύθηκε το Καθολικό, ανακαινίστηκαν τα κελιά και χτίστηκε ο πύργος του Ασάνα, η δεύτερη συμπίπτει με τις αρχές του 18ου αιώνα, οπότε επισκευάστηκαν πολλές οικοδομές και έγιναν μερικές προσθήκες και η τρίτη άρχισε αμέσως μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά του 1875 και έγιναν η τράπεζα η νότια πτέρυγα οξενώνα στο βόρειο τμήμα της ανατολικής πλευράς της Μονής. Η Μονή Καρακάλου πήρε μέσα σε τους απελευθερικούς αγώνες των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων και είναι γνωστό ότι ο ηγούμενος της Δαμασκηνής το 1854 δόρισε στον οπλαρχηγό Τσάμι Καρατάσο ένα ωραίο άλογο, πράγμα που έγινε αιτία να χάσει τη θέση του και να απομακρυνθεί από την ίδια τη Μονή. Στο β' μισό του περασμένου αιώνα ήρθαν εδώ πολλοί Ρώσοι μοναχοί με σκοπό να καταλάβουν τη Μονή. Σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοί ήρθαν πρώτα στα εξαρτήματά της και υπολόγιζαν να τα μετατρέψουν σε κτηνόβιες σχήτες και από εκεί μετά να μπουν μέσα στη Μονή. Δεν κατάφεραν όμως τελικά να προγραμματοποιήσουν τα σχέδιά τους αυτά. Πάνω από την είσοδο της στην οδηγητική πλευρά της Μονής υψώνεται ο επιβλητικός πύργος της που διατηρείται σε καλή κατάσταση και φαίνεται από μακριά, τονίζοντας περισσότερο και το φρουριακό της χαρακτήρα. Το καθολικό της Μονής όμοιο με αυτό και με τα άλλα του Αγίου Όρους θεμελιώθηκε το 1548 και τελείωσε το 1563. Για να γίνει μια μικρή ανακαίνιση στις αρχές του 18ου αιώνα, 1707, οπότε προσθέθηκαν το κοδωνοστάσιο του 1710 και ο εξονάφικας του 1714. Η τοιχογράφησή του κυρίου ναού έγινε το 1716, της λιτής το 1750 και το εξονάφικα όπου παριστάνεται ο μεγάλος κύκλος της Αποκαλύψεως το 1763. Στο ξυλόγλυπτο μεταβυζαντινό τέμπλο του Καθολικού σώζεται μια αξιόλογη φορητή εικόνα των 12 Αποστόλων, έργο του γνωστού Ελιορίτη ζωγράφου Διονυσίου από τη Φουρνά. 1722. Η τράπεζα του μοναστηρίου σημερινή της μορφή είναι χτίσμα του 1875 και βρίσκεται ενσωματωμένη στην νότια πλευρά του. Φιάλη δεν υπάρχει εδώ λόγω τις πολλές περιορισμένες αυλές του μοναστηρίου όπως συμβαίνει και σε άλλες ακόμη μονές στο Άγιο Όρος. Εκτός από το κεντρικό της ναό, η Μονή διαθέτει συνολικά άλλα 7 παρεκκλήσια, από τα οποία τα 4 ήδη είναι τοιχογραφημένα με νεότερες τοιχογραφίες. Επίσης 4 κοιλιάς στις καρίες, ανάμεσα στα οποία είναι το αντιπροσωπείο της και 14 στο δάσος βορειοδυτικά από αυτή που τα περισσότερα σήμερα μένουν ακατοίκητα. Αξίζει να αναφερθούν ιδιαίτερα εδώ έστω με λίγες λέξεις στον πύργο του Ασανά της Μονής. Είναι έργο του ηγεμόνα Ιωάννου Πέτρου και του ηγουμένου της Μονής Γερμανού και η κατασκευή του ανάγεται στο α μισό του 16ου αιώνα. Όπως μας δείχνει η σχετική του επιγραφή, εδώ ζει μη β' 1534 τελειώθη ο πύργος και ο Μαντρακάς φέρει προτύχημα και επάλξεις και σχηματίζει την πόρτα πιο ψηλά από το έδαφος, πράγμα που σημαίνει ότι η είσοδος σε αυτόν για λόγους ασφάλειας γίνονταν με σκάλα και την έσυραν από το εσωτερικό. Στον πύργο υπήρχε μικρός ναός και τράπεζα. Ανάμεσα στα κοιμήλια της Μονής Καρακάλου είναι ένα τεμάχιο του τιμίου ξύλου λήψαν πολλών Αγίων, ιερά άμφια, λειτουργικά σκεύη και άλλα αντικείμενα με ιστορική και καλλιτεχνική αξία. Επίσης, πολλές φορητές εικόνες από τις οποίες ξεχωρίζουν του ασπασμού του Πέτρου και Παύλου έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παλαιοκοκαπά 1640 της περιτομής του Χριστού και άλλες. Η βιβλιοθήκη της Μονής στεγάζει σε ένα ιδιαίτερο ισόγειο διαμέρισμα ανατολικά του Καθολικού και περιέχει 279 χειρόγραφα ένα τεμάχιο ανάμεσα στα κοιμήλια. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερο ισόγειο χώρο και του Καθολικού περιέχει 279 χειρόγραφα, από τα οποία τα 42 περγαμινά και τα άλλα χάρτινα νεότερα. Επίσης, ένα περγαμινό λειτουργικό ηλιτάριο. Στα λίγα εικονογραφημένα χειρόγραφά της έχουμε κατά κύριο λόγο επίτυπλα και αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο. Εκτός από τα χειρόγραφα, στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται και 2.000 περίπου έντυπα βιβλία. Τέλος, το αρχείο της Μονής σώζονται μερικά χρυσόβουλα και άλλα επίσημα έγγραφά της. Η Μονή Καρακάλου ακολουθεί το κοινοβιακό τρόπο της ζωής από το 1813, συγκύλιο Κυρίλου VI και κατέχει την 11η θέση στη σειρά των 20 αφανικών μοναστηρίων. Αριθμεί συνολικά 10 με 12 περίπου μοναχούς. Σήμερα ίσως είναι και μερικοί παραπάνω.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή. Κατευθυνθήτω η προσευχή Αμα θέλεις να
την ευχούλα στην αρχή θα την πεις προφορητή και με λίγη επιμονή θα σου γίνει καρδιακή. Όταν όμως κουραστείς να τη λες προφορικός, τότε κάθισε στο σκαμνί και άσε την αέναργη. Θεέ μου, υπομονή να καθίσω στο σκαμνί για να λέω την ευχή και να γίνει καρδιακή. Εις τα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, Θεέ μου δώσ' μου προσοχή για να μάθω την ευχή που επόφησα πολύ και δολοφινείς αυτή. Άμα θέλεις την ευχή να σου γίνει καρδιακή, πρέπει να έχεις σιωπή και ταπείνωση πολύ. Την ευχούλα για να πεις πρέπει να συγκεντρωθείς, κάνε κλίση κεφαλής κι από εκεί να ευχηθείς. Όσο όμως την ευχή προσπαθείς για να την πεις, πόσο θα πολεμηθείς δεν μπορείς να φανταστείς. Τον μοιράζοντα πολύ ερεθίζει ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν έρθουν πειρασμοί. Μόνο λέγε την ευχή κι έχεις να ωφεληθείς. Όσο δεν μπορεί κανείς ούτε καν να φανταστεί, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή για να λέω την ευχή, την ευχούλα την καλή που σε κάνει σαν πουλί. Σε καρδία καθαρά από πάθη βρωμερά, έτσι μένει η ευχή και έχει ενέργεια πολύ. Θεέ μου δώσ' μου την ευχή που την αγαπώ πολύ και που λιώνω σαν κερί για να αποκτήσω αυτή. Ω ευχούλα τι καλή όπου είσαι όταν θες, στην καρδιά μου την πτωχή και την κάνεις ευχορή. Όταν αυτή ενεργεί και με κάνει σαν πουλί, την ευχούλα την καλή που τη λένε νυπτική, νοερά και καρδιακή την επόθησα πολύ. Σιωπή θα αποκτήσω την ευχή, μου το είπε από
αυτόν θέλω κι εγώ στην ευχή να μιμηθώ. Μόνο αυτό ζητώ, δώσ' μου σε παρακαλώ την ευχούλα την καλή που την αγαπώ πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Το πέμπτο και το τελευταίο άκου μοναχέ, ζω και δι νι ζω και δι πάνι παβουβου παπά. Αν δυσκολευτείς μέσα στη μονή μοναχέ, αν δυσκολευτείς πρόσεξε, μην απελπιστείς, μην αφαιρεθείς, μην κουραστείς, μην ολιγοψυχήσεις κι όταν χρειαστεί, κάνε και λίγη υπομονή βρε αδερφέ, έτσι θα χαίρει όλη η μονή. Για σένα μοναχέ, τερίρε, 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 και στην υπομονή χαίρε,